Είμαι για την ακρίβεια στη Λίμνο, όπου και εκεί όλοι οι κλάδοι τουρισμού, εστίασης, ιδιοκτητών, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παραλίες και όχι μόνο, βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασιών. Πολλά είναι τα ερωτήματα, μεγάλη αγωνία. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο της Λίμνου, τον κύριο Δημήτρη Μαρινάκη. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη, κύριε Μαρινάκη. Καλημέρα, κυρία Συμβουλή, σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα. Και τι όμορφη είναι η εικόνα αυτή η οποία μας στέλνεται εκεί από τη Λίμνο, από το αγαπημένο αυτό νησί. Φυσάει βέβαια εκεί πέρα, έχει πιάσει το φυσικό κλιματιστικό. Δεν σας έπιασε πολύ ο καύσωνας, φαντάζομαι, έτσι. Επανερχόμαστε στις κανονικές μας συνθήκες, έτσι, με τους γνωστούς βόρειους, αλλά μέτριους ανέμους, θα έλεγα σήμερα. Οι συνθήκες είναι ζεστές. Τις προηγούμενες δύο μέρες είχαμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Σήμερα δρόσησε, θα έλεγα, είναι καλύτερες συνθήκες. Κύριε Μαρινάκη, από τις 25 Μαΐου, εφόσον το επιτρέψουν βέβαια τα μποφόρ, θα απελευθερωθεί και η ακτοπλοεία προς όλα τα νησιά. Ξεκινάμε σιγά σιγά, μετά πρώτη του μήνα με τη σειρά τους έρχονται τα 12 μήνες λειτουργίας ξενοδοχεία, μετά τα εποχιακής, από την άλλη Δευτέρα ξεκινά και η εστίαση. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό το οποίο λέμε restart, επανεκκίνηση. Πώς μπαίνετε σε αυτή την περίοδο ως νησί, κύριε Μαρινάκη? Πραγματικά, κυρία Σημεωνίδου, τελευταίους 2,5 μήνες βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις. Και καλούμαστε στο επόμενο διάστημα, στο κομμάτι που εμάς μας αφορά, να υποστηρίξουμε όλες εκείνες τις υποδομές για να μπορέσουμε να παρέχουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά τις υπηρεσίες τις οποίες οφείλουμε απέναντι στους επισκέπτες μας, βέβαια και στους κατοίκους μας, αλλά πρωτίστως την προηγούμενη περίοδο των διακοπών στους επισκέπτες μας. Το ίδιο καλούνται να κάνουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με το τουριστικό προϊόν. Νομίζω ότι βάζουμε όλοι μπροστά τις μηχανές μας στο επόμενο διάστημα για να φιλοξενήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό βορειοελλαδίτες, του οποίους όσες φορές και αν βρίσκομαι και μου δίνεται ο δημόσιος λόγος, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω και το πράττω, να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, γιατί πραγματικά στηρίζουν τον τόπο μας. Εμείς, για όσους δεν το γνωρίζουν, πιστεύουμε ελληνικά, πιστεύουμε στους Έλληνες και στις Ελληνίες, οι οποίοι κάθε χρόνο στηρίζουν το νησί μας. Άρα αυτό περιμένουμε και φέτος, να μας στηρίξουν για άλλη μια φορά. Και εμείς από την πλευρά μας νομίζω ότι κάνουμε το δυνατότερο και δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να παρέχουμε τις υπηρεσίες. Και βέβαια, ας μην λησμονούμε, έχουμε υπέροχες θάλασσες, εξαιρετικές ομορφιές, μοναδική γαστρονομία. Όλα αυτά λοιπόν συνδυάζουν ένα εξαιρετικό πακέτο για να φιλοξενήσουμε τους επισκέπτες μας. Για να προσθέσω σε αυτά τα οποία λέγαμε με τους προλαλήσχαντες, γιατί και σαν τη Λίμνο δεν έχει. Κύριε Μαρινάκη, σας προβληματίζει εσάς ή τους εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου το γεγονός, έχουν ήδη ανακοινωθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια, σας προβληματίζει το γεγονός ότι θα είναι μικρότερος ο αριθμός επιβατών πάνω στα πλοία? Κυρία Σημεωνίδου, ο προβληματισμός προφανώς και υπάρχει. Απ' την άλλη, βέβαια, όμως, προτάσσοντας το τελευταίο διάστημα την δημόσια υγεία και πάνω απ' όλα τη διαφύλαξη της ζωής όλων των συμπολιτών μας, νομίζω είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να μάθουμε να ζούμε μέσα σε αυτή την υγειονομική κρίση. Άρα, λοιπόν, θα πορευτούμε με όλα αυτά τα πρωτόκολλα που θα ισχύσουν και στις δημόσιες συγκοινωνίες, στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, στη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στις πλάζ. Γενικότερα λοιπόν θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ευχής έργο είναι η επόμενη χρονιά που θα μας βρει, να μας βρει όλους υγιείς και να μπορέσουμε να είμαστε... Κάτι τελευταίο, κύριε Μαρινάκη, το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τους επαγγελματίες της εστίασης και αυτούς τους οποίους νοικιάζουν ομπρέλες, ξαπλώστρες κτλ. Ακούσαμε χθες και τον κύριο Παπαθανάση να αναφέρει ότι ξεκινάει η εστίαση την ερχόμενη εβδομάδα και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις. Τι γίνεται τώρα με τους εξωτερικούς χώρους και τους επιπλέον για την εστίαση και τους επιπλέον χώρους, επιπλέον χώρο που θα χρειαστούν πάνω στην Αμμουδιά, στον Αιγιαλό, οι άλλοι επαγγελματίες? Και αναφέρομαι σε σχέση με τα τέλη κτλ. Τι θα ισχύσει σε αυτές τις περιπτώσεις? Εμείς, κυρία Σημεωνίδου, έχουμε πάρει για το προηγούμενο διάστημα αποφάσεις στήριξης απέναντι στους επιχειρηματίες οι οποίοι επλήγησαν σύμφωνα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Το ίδιο πράγμα θα πράξουμε και την επόμενη περίοδο. Όπου χρειάζεται και μπορούμε, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης επιπλέον χώρου,
Όπου λοιπόν μπορούμε να παραχωρήσουμε επιπλέον χώρους, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα, θα το πράξουμε. Για δε την περίπτωση παραχώρησης του Αγιαλού και της παραλίας, ακολουθούμε την κοινή Υπουργική απόφαση, την οποία μόλις λάβαμε στο, οι συνεργάτες μου και να επεξεργάζονται. Θα ακολουθούν οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Την καλημέρα μας όλη τη Λίμνο, όλο το Βόρειο Αιγαίο.